Ξεκινάω με εισπνοή και έκπνοή, γιατί σήμερα θα σας μιλήσω για το πολύ γνωστό και αγαπημένο burnout. Και τι σημαίνει το burnout στα ελληνικά? Σημαίνει εξουθένωση. Σημαίνει το έκαψα, τον έκαψα τον εγκέφαλο. Εάν μιλάμε για παράδειγμα για το εργασιακό burnout, αν μιλάμε για εξουθένωση από χρόνιο στρες και κούραση στον χώρο εργασίας. Ας το συγκεκριμενοποιήσουμε λοιπόν εκεί, για το εργασιακό burnout. Το οποίο παρεπιπτόντως, σας δώσω και μία σημαντική πληροφορία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει κατατάξει επισήμως στις ασθένειες. Θα δούμε λοιπόν σήμερα 4 τρόπους για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Για να μπορέσουμε όταν το burnout έρθει στη ζωή μας, να κάνουμε μία πιο ομαλή μετάβαση στην πραγματικότητα, στην προηγούμενη προ-burnout πραγματικότητα και καθημερινότητά μας και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, το πνεύμα μας, το σώμα μας και τον ψυχισμό μας να επανέλθει σε πιο υγιή επίπεδα. Νούμερο 1. Για να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση και να τη διαχειριστούμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να την αναγνωρίσουμε. Άρα πάμε να αναγνωρίσουμε τα σημάδια του burnout, τα οποία είναι σε 3 επίπεδα. Έχουν να κάνουν με το σώμα μας, ενδείξεις στο σώμα, με τη συμπεριφορά μας και έχουν να κάνουν και με το ψυχικό και το ψυχισμό μας. Και εδώ έχω σημειώσεις, διότι είναι πάρα πολλά και επειδή είναι ιατρικής λίγο φύσεως το θέμα, θέλω να συμβουλευτώ αυτές τις σημειώσεις. Λοιπόν, σε σωματικό επίπεδο, τι συμπτώματα μπορεί να έχουμε? Πόνο κεφάλου, ζαλάδες, ατονία, δυσκολία να σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι, πόνο στο στομάχι, ενοχλήσεις στον αυχένα. Σας θυμίζουν κάτι αυτά? Σε ψυχικό, ψυχολογικό επίπεδο, έχουμε ενοχές. Γιατί πλέον δεν είμαστε τόσο καλά στη δουλειά μας, άρα ίσως και τόσο καλή στη δουλειά μας, αφού μιλάμε για το εργασιακό περιβάλλον. Ευερεθιστότητα, νεύρα, έχουμε μία θλίψη. Ίσως έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Καλλιεργούμε μία στάση αποστασιοποίησης από το χώρο εργασίας μας, από τους συναδέλφους μας. Απομονωνόμαστε ίσως κάποιες φορές. Γινόμαστε αδιάφοροι. Αισθανόμαστε και εκφράζουμε μία δυσφορία και στον χώρο δουλειάς μας και για τον χώρο της δουλειάς μας και για τους συνεργάτες μας ενδεχομένως. Και σε επίπεδο συμπεριφοράς έχουμε αδυναμία να συγκεντρωθούμε, γινόμαστε λιγότερο αποτελεσματικοί στη δουλειά. Αν κάτι από όλα αυτά έρχεται να ταυτιστεί με κάτι δικό σας, ίσως παρακολουθείτε ένα βίντεο που μπορεί να είναι πολύ κομβικό για τη συνέχεια της ζωής σας. Νούμερο 2. Με παρατηρώ. Παρατηρώ ποιο είναι το εργασιακό μου προφίλ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς μου που επαναλαμβάνω, που με ζορίζουν, που το παρακάνω λίγο και αυτό μου προκαλεί και εμένα στον ίδιο, στην ίδια πίεση. Για παράδειγμα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφεύγω, δυσκολεύομαι να πω όχι. Είμαι ένας άνθρωπος που τίνει να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες από όσες αναλογούν στις υποχρεώσεις μου, τις εργασιακές, στη θέση που έχω. Είμαι ένας άνθρωπος που τίνω ή επιλέγω να συγκεντρώνω πάρα πολλές ευθύνες και να μην μοιράζω δουλειές γιατί αισθάνομαι ότι εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερο από κάποιους άλλους. Με παρατηρώ. Να δω πού το παρακάνω. Ποιες συμπεριφορές μου, ανθρώπινες, καθημερινές, μεταφέρω και στο χώρο εργασίας μου. Νούμερο 3. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η αλλαγή. Αφού με έχω παρατηρήσει και έχω δει ποια κομμάτια της συμπεριφοράς μου με ζορίζουν και με φορτίζουν και με φορτώνουν και με παραπάνω κούραση, στρες, άγχος και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει από όλη αυτή τη διαδικασία, ήρθε η ώρα να προχωρήσω στην αλλαγή. Να δουλέψω με αυτές τις συμπεριφορές που με ζορίζουν. Και αν δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου, τότε θα ζητήσω βοήθεια από έναν ειδικό. Νούμερο 4. Περνάμε στο κομμάτι της πρακτικής φροντίδας. Όταν είμαστε στη φάση του burnout, όταν έχουμε εξουθενωθεί σωματικά και ψυχολογικά, είτε αυτό είναι στο χώρο της εργασίας μας, είτε οπουδήποτε άλλο μπορεί να μας συμβεί αυτό, σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη της ζωής μας, πρέπει, καλό είναι, οφείλουμε να μας φροντίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την πολύ απλή κλασική φράση και έννοια της αυτοφροντίδας.
κάνω διαλύματα μέσα στη δουλειά μου. Εάν μπορώ να απέχω για ένα διάστημα από τη δουλειά μου, να πάρω την άδειά μου, να πάρω μερικές μέρες ρεπό, θα το κάνω, γιατί το χρειάζομαι. Το χρειάζεται το σώμα μου, το χρειάζεται το μυαλό μου, το χρειάζεται και η ψυχούλα μου ίδια. Επίσης, στον ελεύθερο χρόνο μου φροντίζω να κάνω κάτι που με ευχαριστεί, κάτι όμως που είναι δημιουργικό, κάτι που είναι θετικό, μου κάνει καλό και που με βοηθάει να φορτίζω μπαταρίες για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις υπόλοιπες υποχρεώσεις μου. Και τα δύο πάρα πολύ βασικά κομμάτια φροντίδας, που τα ξέρουμε από όταν ήμασταν μωρά, φροντίζουμε να κοιμόμαστε επαρκώς και να τρεφόμαστε σωστά, με τροφές που βοηθούν τον οργανισμό μας, τον ενισχύουν και τον δυναμώνουν. Ήταν 4 τρόποι για να διαχειριστούμε το burnout, για να διαχειριστούμε την εξουθένωση, τη σωματική, την πνευματική και την ψυχική που μπορεί να βιώνουμε στο χώρο εργασίας μας. Σας αφήνω κάτω στα σχόλια ένα link με την κουβέντα που είχαμε κάνει με τη Ματούλα Βασιλάκη για το burnout, για να δείτε πολλά πολλά περισσότερα και ενδιαφέροντα δεδομένα που ίσως σας βοηθήσουν λίγο παραπάνω από το σημερινό βίντεο που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, να πατήσετε ένα like και φυσικά αν αισθάνεστε ότι όλο και κάποιον μπορεί να βοηθήσει όλα αυτά που είπαμε, κάνετε και ένα share και το μοιράζεστε μαζί του. Ελάτε, θέλουμε την εγγραφή σας και την περιμένουμε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας και πατήστε και τις ειδοποιήσεις για να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ.